Είναι η αρχή μιας νέας περίοδου, η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία βεβαιότητος και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε διάφορα επιμέρους στοιχεία, να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης το οποίο ακολουθούμε, να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε τι πρόκειται να συμβεί με την επέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να καταλήξουμε εάν υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα, εάν η δημοσιονομική προσαρμογή μπορεί να μας φέρει σε ένα μοντέλο όπου εν τέλει να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε το δυσβάστακτο χρέος μας, ή αν θα οδηγηθούμε σε μια επαναδιαπραγμάτευση αυτού του χρέους με όλες τις οδυνηρές συνέπειες που θα επακολουθήσω. Το επαναλαμβάνω λοιπόν και μπορώ να το πω και πιο σκληρά, ότι κύριε Πάγκαλε, θα πρέπει να αποδείξεις τους ισχυρισμούς σου, αλλιώς να παραιτηθείς. Δεν θα το κάνεις, αλλά από την άλλη την πλευρά έχω να πω το εξής. Τουλάχιστον δώσε μας τη διαφάνεια για τις δικές σου τις κουμπαριές. Εγώ τον κύριο Σιφουνάκη τον γνώρισα το 2001. Τον εγνώρισα όταν είχε καεί η Σάμος. Κάναμε μια προσφορά 50 δραχμές τότε, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσό, για να μπουν τουλάχιστον 50.000 δενδρύλια και ό,τι άλλο χρειαστεί, για να ανασυσταθεί ο Λεώνας τη Σάμο. Και μετά από αυτό θα γινόταν μια εμφάνιση στον τύπο. Η οποία εμφάνιζε στον τύπο, έγινε και έγινε στις 5 Δευτέρου του 2001. Τότε λοιπόν πήγα στο γραφείο, τον εγνώρισα, γεια σας, γεια σας. Μου λέει, κύριε Βιεννόπουλε, εγώ δεν σας ξέρω. Ποιον άλλον ξέρετε στην κυβέρνηση? Λέω, δεν ξέρω κανέναν. Μου λέει, τι θέλετε από την κυβέρνηση? Μου, δεν θέλω τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να φτιάξετε το δάσος, να με φωνάξετε, να μου το δείξετε ότι τα λεφτά μας πιάσανε τόπο και μια ταμπέλα ότι αυτό έγινε με τα λεφτά της Μαρφία. Μου λέει, μην ανησυχείτε. Του λέω, πόσο καιρό θα πάρει, κυρία Υπουργέ? Μου λέει, θα πάρει περίπου 2 μήνες. Άντε, μου λέει, το πολύ να πάρει 3. Λέω, πολύ ωραία, περιμένω. Πέρανε 2 μήνες, πέρανε 3 μήνες, παίρνω το πρώτο τηλέφωνο. Δεν μου απαντάει. 5 μήνες, 6 μήνες, δεύτερο τηλέφωνο. Δεν μου απαντάει. Μετά από 5 τηλέφωνα που δεν μου βγήκε, έπαψα να τον παίρνω πλέον. Αυτή ήταν η εμπειρία μου με τον κύριο Σιφουνάκη, που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σήμερα. Τα λεφτά που πήγαν, μάθατε? Όχι. Τα λεφτά πιθανόν να μπήκανε στο κράτος. Το δάσος πιθανόν και να έγινε. Δεν ξέρω. Δεν το έχω δει. Μπορεί όμως να επέμβει. Θέλω να πω, δεν ανακαλύψετε ότι κάτι πήγε στραβά ή ότι φαγώθηκαν τα χρήματα ή κάτι τέτοιο, για να μας αφήσει. Δεν θεωρώ τίποτα απίθανο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Έγινε το δάσος. Αλλιώς πού πήγε το δάσος? Πού πήγαν τα λεφτά? Κάποια στιγμή λοιπόν που τον είχα δει πρόσφατα, εν αντιδικία, του είπα, κάτι μου χρωστάς. Μου λέει, τι σου χρωστάω? Του λέω, ή δείξε μου το δάσος ή δώσε μου τα 50 εκατομμύρια πίσω. Α, μου λέει, που αυτό που ξέρεις που δεν θυμάμαι τώρα, δεν τα βρίσκεις? Του λέω, θυμίσου τα και πες το μου. Πηγαίνετε, δείξτε μου το δάσος. Μήπως τσακώνομαι για να τα βρω? Να τα βρω με ποιον? Με τον Πάγκαλο και με τον Σιφουνάκη? Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική είναι πολιτική μουσιακού είδους που θα έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί. Θεωρώ δεν έχουν καμία σχέση στην εποχή. Και αν ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι με παγκαλοσιφουνάκηδες μπορεί να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουμε, να αποκτήσει μια επάρκεια το κράτος για να μπορέσει αυτή η χώρα να μην πτωχεύσει και να παραδώσουμε μια χώρα στα παιδιά μας βιώσιμη, τότε κάνει λάθος. Και αν θέλει να με παρεξηγήσει και να γίνει εχθρός μου και ο Πρωθυπουργός μετά τη σημερινή παρέμβαση, fine. Αλλάζουμε θέμα. Καλάζνικοφ, πυροβόλο όπλο, MP5, ρουκέτες, εκτοξευτήρες ρουκετών, εκρηκτικά και αυτοσχέδιου εκρηκτικούς μηχανισμούς, εντόπισε χθες αργά το βράδυ αστυνομία σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στη συμβολή των οδών Αιγίνης και Λευκάδο στην Κυψέλη. Σε απόσταση αναπνοής μάλιστα από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για την κεντρική γιάφκα του επαναστατικού αγώνα. Πάμε μέχρι εκεί, θα συναντήσουμε τον Μιχάλη τον Ντεζάρη στην αίθουσα σύνταξη, στην αίθουσα ειδήσεων είναι και ο Δημήτρης ο Καραστεφανής. Να ακούσουμε τα ρεπορτάζ και από τους δύο. Τι κατάσταση επικρατεί τώρα εκεί όπου βρίσκεσαι, Μιχάλη? Για περισσότερο από 2 ώρες, Πόπι, οι άνδρες στα δρομοκρατική αδειάζουν το διαμέρισμα των 30 τετραγωνικών εδώ στην Αιγίνης 8. Διαμέρισμα που είχε μετατραπεί σε γιάφκα του επαναστατικού αγώνα. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς πίσω μου, η μεταφορά των όπλων συνεχίζεται, του βαρύ οπλισμού που αποτελείται από καλάστικοφ, αντιαρματικές ρουκέτες, χειροβομβίδες και όπλα. Θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας για να γίνει η βαλιστική εξέταση και να δούνε, να διαπιστώσουν σε ποιες τρομοκρατικές ενέργειες έχουν λάβει μέρος και πάνω απ' όλα ποιοι τα χειρίζονται. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή η μεταφορά για να μην χαθεί ίχνος του DNA και γενετικού υλικού γενικότερα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το διαμέρισμα είχε ενοικιαστεί από τον Αναστάσιο Γρυβοκοστόπουλο, ένα πλαστό όνομα, μια στοιχεία πλαστής ταυτότητας που χρησιμοποιούσε ένα από τα μέλη που φέρεται να είναι μάλλον μέλος του επαναστατικού αγώνα το 2004. Οι έρευνες συνεχίζονται και με ιδιαίτερη προσοχή, Πόπη, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, για να μην χαθεί κανένα ουσιαστικό στοιχείο στην έρευνα. Μεταφέρονται τα όπλα λοιπόν από την αστυνομία, την αντιδρομοκρατική, και θα πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη, στο Δημήτρη τον Καραστεφανή. Διότι Δημήτρη Καραστεφανή, στο παραπέντε πρόλαβαν οι αρχές πριν μεταφέρουν οι ίδιοι τα μέλη του επαναστατικού αγώνα τον οπλισμό από εκεί. Λοιπόν, Πόπη, καλημέρα και πάλι, από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Στο παραπέντε, νομίζω ακριβώς πρόλαβαν και πήραν τους
δίσκους από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι κάτι που το έμαθα πριν από λίγα λεπτά. Mm-hmm. Λοιπόν, λείπουν οι σκληροί δίσκοι. Αρκεί να σας πω ότι υπήρχε ένα μηχάνημα πλαστικοποίησης ταυτοτήτων, πλαστών. Ουσιαστικά έφτιαχναν ταυτότητες, όπου εκεί βρέθηκαν 30 ονόματα. Τώρα, αυτά τα ονόματα βέβαια δεν ξέρω αν ήταν από το μυαλό τους ουσιαστικά. Κάτι θα ήξεραν και θα είχαν γράψει αυτά τα 30 ονόματα και ενδεχομένως να έκαναν πλαστές ταυτότητες. Βρέθηκαν 3 πιστόλια ζάσταυα. Τυχαία ονόματα δηλαδή τα οποία θα χρησιμοποιούσαν για να βγάλουν πλαστές ταυτότητες. Ακριβώς. Δεν είναι έτσι, ονόματα στόχων, όχι. Όχι, όχι. Βρέθηκε και μηχάνημα. Ειδικό μηχάνημα πλαστικοποίησης. Είναι κάποια πράγματα που τα μάθαμε πριν από λίγα λεπτά. Και συνθέτουν το puzzle, δηλαδή ότι ετοίμαζαν και νέες πλαστές ταυτότητες. Βρέθηκαν οι σκληροί δίσκοι που απουσίαζαν δεν είναι οι δίσκοι που είχαν βρει μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι, όχι. Ενδεχομένως όχι. Μιλάμε για καινούριο. Μάλιστα. Είχε προλάβει και τους είχε πάρει. 2 Καλάσνικοφ, τα οποία είναι ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια και γίνεται βαλιστική. 80 κιλά και ίσως παραπάνω ζελατινοδυναμίτιδας, το TNT. Βόμβες έτοιμες με πυροκροτητές επάνω. Και 5 ρουκέτες με εκτοξευθύρα RPG και αρκετές χειροβομβίδες. Είναι πραγματικό οπλοστάσιο, μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών, πάρα πολλά όπλα στη διάθεση των μελών του Παναστατικού Αγώνα. Από ό,τι μου είπαν Πόπη, οι αστυνομικοί που ερώτησαν νωρίτερα, το διαμέρισμα αυτό των 30 τετραγωνικών δεν ήταν για να μείνει κάποιος, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν η αποθήκη του οπλισμού. Ολοφάνερα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, αν έχεις κάτι καινούργιο επικοινωνούμε. Yes. Αλλάζουμε εμείς θέμα τώρα, πάμε στο εξωτερικό δελτίο. Ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος συμπληρώνει σήμερα 5 χρόνια στην κεφαλή της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας, που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη κρίση. Τα σκάνδαλα όσον αφορά στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών έχουν σπείρει την απεσιοδοξία στις τάξεις Εκκλησίας. Περισσότερο δε στη γενέτειρα του Πάπα τη Γερμανία. Το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε είναι του BBC. Άρχισαν με τους καλύτερους ιονούς. Την ημέρα της νεότητας το 2005 ο Πάπας Βενέδικτος επισκέφθηκε τη Γερμανία, ηγείτο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μόλις 4 μήνες. Οι Γερμανοί τον υποδέχτηκαν σαν rock star. Είναι ο πρώτος Γερμανός Πάπας των τελευταίων 1000 ετών, σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας για τους Γερμανούς. Αυτός είναι ο Άγιος Μαξιμιλιανός, στο Μόναχο της Βαυαρίας, όπου γεννήθηκε ο Βενέδικτος. Πριν από 30 χρόνια, ο σημερινός Πάπας ήταν εδώ αρχιεπίσκοπος. Πολλοί εδώ είναι απογοητευμένοι, καθώς θεωρούν ότι το Βατικανό προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες για τα σκάνδαλα των ιερέων. Το Βατικανό πρέπει να απευθυνθεί στους πιστούς, να παραδεχθεί ότι έγιναν λάθη και να κάνει μια νέα αρχή μαζί με το ποιμνίο. I would like to leave temporarily. Θέλω να εγκαταλείψω προσωρινά την επίσημη εκκλησία για να στείλω ένα μήνυμα στην ηγεσία της. Επί αιώνες η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι πανίσχυρη και αντέχει όπως τα βουνά της Βαυαρίας. Η επιρροή της όμως κινδυνεύει να αποδυναμωθεί λόγω των σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν σε κάποια από αυτά τα μοναστήρια. Εκατοντάδες παιδιά κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Οι αποκαλύψεις έχουν συγκλονίσει τους πιστούς, οι οποίοι νιώθουν μεγάλη απογοήτευση. Πίσω στα δικά μας, σε έκδοση εντόκων γραμματείων τρίμηνης διάρκειας με σκοπό την άντληση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, προχωρά σήμερα το ελληνικό δημόσιο. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων να συναντήσουμε τον Χρυσόστομο Τσούφη και να δούμε τι εικόνα έχουμε, Χρυσόστομο, από τη διαπραγμάτευση αφενός, αλλά να μας πεις και πώς κινούνται τόσο τα σπρέτς όσο και το χρηματιστήριο σήμερα. Η διαπραγμάτευση εικόνα δεν έχουμε ακόμη. Θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Οι πληροφορίες μιλούν για ποσό έως 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Η προηγούμενη έκδοση αντίστοιχων εντόκων γραμμάτων ήταν με επιτόκιο 1,67%. Τώρα στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα ήταν ευχαριστημένοι με ένα επιτόκιο της τάξης του 3,5-4%. Υπερδιπλασιασμός δηλαδή. Από εκεί και πέρα τα spread των δεκαετών ομολόγων την τελευταία τουλάχιστον μία ώρα είναι καρφωμένο στις 474 μονάδες. Έχει φτάσει και στις 483 που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Mm-hmm. Φυσικά αρνητικά αντιδρά το χρηματιστήριο, είναι στις 1930 περίπου μονάδες, μία πτώση της τάξης του 0,8%. Και πριν κλείσουμε, να μου επιτρέψεις δύο ειδήσεις. Ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας, ο Άξελ Βέμπερ, ο οποίος πιθανότατα θα είναι και ο διάδοχος του Jean-Claude Trichet, εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί για να μπορέσει να βγει από την κρίση τουλάχιστον 80 δισεκατομμύρια ευρώ, χαρακτηρίζοντας μικρό φυσικά το ποσό των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις επί αυτού. Ενώ πριν από
ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από α- σε 3β-συν, χαρακτηρίζοντας το δανειακό πρόγραμμα, τον δανεισμό της χώρας, έτσι όπως είναι, αβάσταχτο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσόστομε. Και από τις διεθνείς αγορές, τώρα πίσω στην καθημερινότητα, θα πάμε μέχρι την Κρήτη. Θα συνδεθούμε απευθείας με τον Μάριο Διονέλη που βρίσκεται εκεί. Κοντά του και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Κουβίδης. Μάριε, καλή σου μέρα. Οι καταναλωτές πια βρίσκονται αντιμέτωποι με ανατιμήσεις στις τιμές των προϊόντων στα ράφια. Ανατιμήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 20% σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, βέβαια, εδώ στην Κρήτη η εικόνα είναι λίγο διαφορετική που θα μας δώσει ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ Φεστός, ο κύριος Κουβίδης. Το ρεπορτάζ βεβαίως λέει για μεγάλες ανατιμήσεις, ωστόσο σε πολλά προϊόντα παρατηρείται πολύ μεγάλη διαφορά τιμών. Η αγορά έτσι κι αλλιώς αυτή την περίοδο περνά δύσκολα. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Υπήρξε η αύξηση του ΦΠΑ, υπήρξε και η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όλα αυτά προσπαθούν να τα απορροφήσουν στις τιμές τους οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Να δώσω το λόγο κατευθείαν στον κύριο Κουβίδη. Δύσκολη περίοδος για τα καταστήματα, έτσι. Δύσκολη. Κάνουμε μια προσπάθεια να καταφέρουμε να αφομοιώσουμε τις τιμές της αύξησης του ΦΠΑ. Προσπαθούμε μέσω των εταιριών που συνεργαζόμαστε να αφομοιώσουν οι ίδιες οι παραγωγικές εταιρείες την αύξηση του ΦΠΑ. Το έχουμε καταφέρει σε ένα μικρό βαθμό ακόμα. Υπάρχει όμως ακόμα πολλή δουλειά. Στα ράφια πάντως παρατηρείται αύξηση στις τιμές, έτσι δεν είναι, ή όχι? Όχι. Ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο στα ράφια των καταστημάτων. Ακούμε ότι το προσεχές διάστημα θα υπάρχουν ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα, όπως είναι, από ό,τι ακούγεται, ο κλάδος της χαρτοβιομηχανίας θα είναι αυτός που θα πιεστεί περισσότερο για ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις μπορεί να φτάσουν και 25%. Αλλά προς το παρόν σε άλλα προϊόντα. 25% αν ανέβουν τα χαρτικά είναι το 1/4 της τιμής πάνω, έτσι. Συν όλα τα παράγωγα του χαρτιού, έτσι. Προς το παρόν όμως, ανατιμήσεις σε άλλα προϊόντα, δηλαδή σε πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα ζυμαρικά που αναφέρετε εσείς στο πρωί, και σε άλλα προϊόντα, ακόμα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί τουλάχιστον κάτι τέτοιο. Και προς το παρόν τα ράφια έχουν παραμείνει με τις ίδιες τιμές. Mm-hmm. Σταθερές. Αυτό. Εγώ εύχομαι να κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό η συγκράτηση των τιμών που τώρα μας αναφέρατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Υποκαθεστώς υψηλής προστασίας ο ημιτός με προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δασαρχεία και πολεοδομίες οφείλουν να συντάξουν κατάλογο των αυθαίρετων κτισμάτων και να τον διαβιβάσουν στην υπηρεσία κατεδάφισης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά, η Αθήνα άρχισε να σκαρφαλώνει ψηλά στα βουνά, με την όθηση που έδινε το Προεδρικό Διάταγμα του 1978, που εξυπηρετούσε απόλυτα αυτό το σκοπό, ο ημιτός πολύ σύντομα κρίθηκε κατάλληλος για κάθε χρήση. Στρατόπεδα, θεραπευτήρια, άσυλα και αναψυκτήρια που μετατράπηκαν σε κύριες κατοικίες πολλών τετραγωνικών. Με τους όρους δόμησης που έθεταν την αρτιότητα στα 4 στρέμματα και μια σειρά παρεκκλήσεων που εφαρμόζονταν σε τόσεις, αρκούσε μόλις ένα στρέμμα γης για την ανέγερση οικοδομής. Όλες αυτές τις στρεβλώσεις επιχειρεί να αλλάξει το νέο προεδρικό διάταγμα που εντάσσει το 90% της έκτασης του ημιτού στη ζώνη Α, τη ζώνη δηλαδή απόλυτης προστασίας. Έτσι πλέον η δόμηση και οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση απαγορεύεται ρητά, ενώ αυξάνεται η προστατευόμενη περιοχή από τα 76.000 στα 93.000 στρέμματα, επί συνόλου 106.000 στρεμμάτων του ημιτού. Και η προστασία επεκτείνεται προς τα Μεσόγεια και την Αθήνα. Στην Α ζώνη λοιπόν επιτρέπονται μόνο έργα διαχείρισης και προστασίας οικοσυστήματος, ενώ απαγορεύεται η παραχώρηση δημόσιων δασικών εκτάσεων. Καταλαμβάνει το σύνολο της ειδικής ζώνης διατήρησης, Natura, η οποία βρισκόταν εντός των ορίων του Προεδρικού Διατάγματος του 1978. Απαγορεύεται σε αυτή τη ζώνη πλήρως η δόμηση. Η αμαρτωλή β' ζώνη, αλλιώς ζώνη των αναψυκτηρίων, στο νέο προεδρικό διάταγμα συρρυκνώνεται αρκετά. Επί χρόνια επιτρεπόταν δόμηση με τους όρους της εκτός σχεδίου με αρτιότητα οικοπαίδου στα 4 στρέμματα. Απαιτούνται 40 στρέμματα και αποκλείονται αυστηρά οι αποκλήσεις. Ως ελάχιστο εμβαδό αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα, μέγιστο συντελεστής δόμησης το 0,2, ποσοστό κάλυψης 15%. Το παράθυρο Μαγκίνα κλείνει για το μέλλον. Επίσης επιτρέπονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η υπαίθρια αναψυχή, όχι όμως τα αναψυκτήρια και η γεωργία. Για περιπτώσεις που έχουμε για κάθε συγκεκριμένο κτίριο πρωτόκολλο κατεδάφισης, βεβαιωμένο πρωτόκολλο κατεδάφισης, τότε αυτά τα συγκεκριμένα κτίρια θα ακολουθήσουν τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Στη γάμα ζώνη ημιτού εντάσσονται οι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο Κοροπή, ενώ στην τέταρτη ζώνη δημιουργούνται δύο νέα μετροπολιτικά πάρκα, το Γουδί και το Πάρκο Ελυσίων. Βέβαια, για να προχωρήσει το Γουδί, θα απαιτηθεί συνένεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου, καθώς ο στρατός εμφανίζεται ως ο κύριος ιδιοκτήτης της έκτασης. Από τον ημιτό εντός δύο ετών υποχρεούνται να αποχωρήσουν.
και όλες οι βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως τα λατομεία και τα τσιμεντάδικα που ακόμη λειτουργούν εκεί, ενώ για το πάρκο Κεραιών θα υπάρξει ειδική ρύθμιση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και όταν επιστρέψουμε ανάμεσα στα άλλα θέματα θα σας πούμε τι γίνεται και με το θέμα της ηφαιστειακής τέφρας μετά τις διαφημίσεις. Πρώτη γραμμή. Καλημέρα σε όλους, για χαρά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 10 το πρωί. Για να αποκτήσετε την ιδανική τηλεφωνική γραμμή, δεν υπάρχει πιο οικονομικός τρόπος. Γιατί τώρα, μόνο με 15,15 ευρώ το μήνα, έχετε το νέο πρόγραμμα Σταθερής από τη WIN, που σας δίνει 240 λεπτά δωρεάν για να μιλάτε με όλη την Ελλάδα. Καλέστε τώρα στο 13800 ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα WIND. Με την WIND υπάρχουν λύσεις. WIND, όταν όλα γίνονται απλά. Φανταστείτε ένα μέρος που εξαφανίζει το στρες, που ανακουφίζει από την πίεση της ημέρας. Είναι παραπάνω από ένα κρεβάτι. Είναι νυχτερινή θεραπεία. Είναι το αυθεντικό Tempur. Μη συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο. Τώρα δεκαήμερο προσφορών. 15% σε όλα τα προϊόντα Tempur. Από την Elite Strom. Elite Strom. Χορηγή ονείρων. Είχα καιρό να έρθω στην εμπορική. Αλλά η εμπορική αλλάζει και τώρα έχουν κάτι καινούριο να μου προσφέρουν. Μια επιβράβευση με τόκους που μπορούν ακόμα και να διπλασιαστούν. Καλημέρα. Και όχι μόνο αυτό. Σήμερα μου προσφέρουν κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ιατρικές εξετάσεις σε τιμές δημοσίου. Και όλα αυτά σε έναν καταθετικό λογαριασμό και χωρίς επιπλέον κόστος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα διπλό κέρδος με το double της εμπορικής. Με επιβράβευση τόκων και ιατρικές εξετάσεις σε τιμές δημοσίου χωρίς παραπεμπτικό. Στην εμπορική αλλάζουμε. Μέλος του Credit Agricole Group, του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Γαλλία. Κοιτάξτε με στα μάτια. Τώρα, για πρόσωπο και μάτια, επιλέξτε τη δική σας περιποίηση ROC σε μοναδική τιμή. ROC, υποσχέσεις που κρατάμε. Στον Ειρηνικό ωκεανό, στα νησιά Μπόρα Μπόρα, η Ραξεύσκη παρουσιάζει ένα ταξίδι στη μόδα. Όλα ήταν ήρεμα εκεί. Μέχρι νέα κολεξιόν Ραξεύσκη. Καταπολεμώντας τη χαλάρωση, δείχνω και πάλι ο εαυτός μου. Νέα ROC Complete Lift με THP για αποτέλεσμα lifting και Blue Grain για σύσφιξη με διάρκεια. Αποτέλεσμα lifting 2 χιλιοστών που διαρκεί. Νέα ROC Complete Lift. Τώρα lifting 2 χιλιοστών σε μάτια και βλέφαρα με το νέο Complete Lift ρολών ματιών. South Pacific. Κάθε Τρίτη. Το βράδυ. 9 στις 10 γυναίκες είδαν άμεσα αποτελέσματα lifting. Nivea Visage Expert Lift με υαλουρονικό οξύ για ορατά πιο σφιχτή, λία επιδερμίδα και άμεσα αποτελέσματα lifting. Δείτε και εσείς τη διαφορά. Δοκιμάστε την ολοκληρωμένη σειρά Nivea Visage Expert Lift. I wanna live. Όλα συναντιούνται στην ίδια αγκαλιά και υπογράφονται από το ίδιο πάντα όνομα. Γιώτης, ασφαλώς. Το Flair Cottage Cheese είναι η πιο ελαφριά απόλαυση με μόνο 4% λιπαρά και ιδανική για να δημιουργήσετε τα πιο απολαυστικά και ελαφριά σνακ κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι και για αύριο. Flair Cottage Cheese. Με μόνο 4% λιπαρά και 3 υπέροχες γεύσεις. Η ελαφριά απόλαυση. Λέοντος. Πιο έντονη θερμότητα, πιο άμεση δράση. Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και κλινικά. Όταν τα είχε πρώτο δει, μπισκότα γεμιστά, την κλίκα κι αυτή. Είπα πάντο πουλου, είναι πως να μην τον τρελάνω. Η μοίρα του του έφερε μπισκότα στο χέρι και κι ακριβώς κατάλαβε για πάντα τα θέλει. Τα γεμιστά πάντο πουλου χαιρότευτη. Αυθεντική απόλαυση, γεμιστά.
τα δικά μας γεμιστά. Στα Παπάδοπολο χαιρετευτεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιείς Visa, μπορείς να κερδίσεις ταξίδια για το παγκόσμιο κύπελο FIFA 2010 και πολλά άλλα δώρα. Μπες στο visa.gr για να μάθεις περισσότερα. America's Next Top Model. Δευτέρα με Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Κοντά σας και πάλι για να δούμε τι ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία όσον αφορά στην ανεργία για το μήνα Ιανουάριο. Έχουμε εκτείναξη σε σχέση με την περσινή χρονιά, τον ίδιο μήνα της περσινής χρονιάς. Χρυσόστομε Τσούφη. Ναι, από 2 μονάδες τον Ιανουάριο ανέβηκε η ανεργία σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο. 11,3% η ανεργία από 9,4%, το οποίο μεταφράζεται σε 102.000 χαμένες θέσεις εργασίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το έχουν οι 17,7% η ανεργία και τα Ιόνια νησιά στο 19%. Στις γυναίκες, στο γυναικείο πληθυσμό, η ανεργία είναι στο 14,9%, 8,7% στον ανδρικό. Φυσικά, στις ηλικιακές ομάδες το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ηλικίες από 15 έως 24 ετών. Για πρώτη φορά τα τελευταία 7 χρόνια η ανεργία εδώ ξεπέρασε το 30%. Ένας στους 3 νέους είναι άνεργος. Στο 11,3 εκτινάχθηκε λοιπόν η ενεργία για τον Ιανουάριο και δυστυχώς κάθε άλλο παρά αισιόδοξος είναι η προβλέψη των ειδικών για το μέλλον. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σταδιακή άρση των περιορισμών στις πτήσεις αποφάσισαν χθες οι Υπουργοί Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν δούμε όμως το θέμα, θα πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς αυτή την ώρα με ενημερώνουν ξεκινά η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπακωνσταντίνου, τον οποίο βλέπουμε ήδη στις οθόνες μας. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. 6 μήνες από τις εκλογές και από την ψήφιση της κυβέρνησης στη Βουλή και θεωρήσαμε ότι είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό του εξαμήνου και να πούμε ορισμένα πράγματα για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Παρουσίαση λοιπόν που θα παρακολουθήσετε και θα σας διανεμηθεί κάνει καταρχάς ένα απολογισμό από πού ξεκινήσαμε, οι στόχοι μας, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, τα πρώτα αποτελέσματα. Και στη συνέχεια ο προγραμματισμός, δηλαδή οι επόμενες δράσεις στη φορολογία, δαπάνες και προϋπολογισμός, το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Ξεκινώ με τον απολογισμό του εξαμήνου. Νομίζω είναι λίγο πολύ γνωστό το τι παραλάβαμε, η αφετηρία. Μια οικονομία σε ύφεση για πρώτη φορά από το 1993, την ανταγωνιστικότητα της χώρας σε κατάρρευση, έναν προϋπολογισμό σε πλήρη εκτροχιασμό, το δημόσιο χρέος στα υψηλότερα επίπεδα που έχει βρεθεί ποτέ, τους δείκτες και τα δημοσιονομικά δεδομένα υποχείρια της πολιτικής και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας και πάλι στο υψηλότερο επίπεδο από την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ με τα γνωστά αποτελέσματα στις συνθήκες δανεισμού της χώρας. Οι στόχοι τους οποίους θέσαμε ήταν καταρχάς όταν κατέστη σαφές το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας και το πρόβλημα του δανεισμού, η διάσωση της οικονομίας μας, η απρόσκοπτη πρόσβαση στον δανεισμό για την αναχρηματοδότηση του χρέους και της λειτουργίας του κράτους. Η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, των στατιστικών της, των πολιτικών της, η ανάκταξη της οικονομικής δραστηριότητας, η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, δημιουργία μιας νέας πορείας ανάπτυξης, η αποκατάσταση βιώσιμων δημοσίων οικονομικών με την δραστική μείωση του ελλείμματος μέσα από το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης αλλά και την ανακοπή της δυναμικής του χρέους τα επόμενα χρόνια, η διαφάνεια στη διαχείριση, η δίκαιη αναδιανομή μέσα από ένα νέο οικοσύστημα, η προστασία των ασθενέστερων, όπως δείξαμε μέσα από το νομοσχέδιο αλληλεγγύης και η δημιουργία μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο πολίτη και στο κράτος. Μέχρι σήμερα, το νομοθετικό έργο το οποίο έχει ολοκληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών συνίσταται στην κατάθεση και ψήφιση στη Βουλή 18 παρεμβάσεων. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο είχαμε την έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, τον προϋπολογισμό του έτους 2010, αλλά και τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2007. Το Γενάρη και το Φλεβάρι είχαμε την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για το ΦΠΑ, τα ληξιπρόθεσμα χρέη και αναστολή πληστηριασμών από τράπεζες, τον φόρο δωρεών γονικών παροχών αλκοόλ και καπνού, τις κυρώσεις 6 διεθνών συμβάσεων διπλής φορολογίας, τη φορολογία πετρελοειδών, τον απολογισμό του 2008 και τον ισολογισμό του 2008. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα μέτρα προστασίας της εθνικής οικονομίας, τα οποία, όπως ξέρετε, πήγαν με κατεπίκουσα διαδικασία, και βεβαίως το νομοσχέδιο το οποίο μόλις τελείωσε για την αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης. Ο κύριος Σαχινίδης μου υποσχέθηκε πως θα μετρήσει και τις ώρες που και αυτός και εγώ έχουμε περάσει στη Βουλή, οι οποίες νομίζω αθριζόμενες είναι αρκετά σημαντικές. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται τα εξής νομοσχέδια. Σήμερα και αύριο συζητείται και ψηφίζεται σε ολομέλεια η ενσωμάτωση οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ακολουθεί το νομοσχέδιο για την εποπτεία της ειδικής ασφάλισης. Και σε μερικές εβδομάδες φέρνουμε για διαβούλευση καταρχάς ένα πλαίσιο για τα τεχνικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια. Φέρνουμε για διαβούλευση και άμεση ψήφιση το νομοσχέδιο για την εξίσωση ορίων ηλικίας στο δημόσιο και δύο οδηγίες που αφορούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την εναρμόνιση με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την εναρμόνιση με την οδηγία για την εξαγορά πιστωτικών ιδρυμάτων. Όλους αυτούς τους μήνες, βέβαια, ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου του Υπουργείου είχε να κάνει με την εκπόνηση και την υλοποίηση στο βαθμό που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών του βασικού κορμού της οικονομικής πολιτικής, που είναι του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει στην ευθύνη του 50 δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας. Από αυτές, 25 δράσεις έχουν υλοποιηθεί, σχεδόν όλες εντός προθεσμίας. 5 δράσεις έχουν καθυστερήσει, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί ή ολοκληρώνονται. Και 20 δράσεις είναι εντός προθεσμίας, έχουν ενεργοποιηθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο πρόοδου. Αν δείτε τον γνωστό πίνακα που έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, μία δράση η οποία είναι σε εξέλιξη είναι η εισαγωγή, κοιτάω τώρα μόνο τα κόκκινα και τα άσπρα νομίζω τα ξέρετε, η εισαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων κατά την παραγωγή και δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων, η χρησιμοποίηση εξωτερικών ελεγκτών σε φορείς του Δημοσίου για την υποστήριξη του έργου του Γενικού Λογιστηρίου, θα πω κάτι γι' αυτό σε λίγο, οι τριετής προϋπολογισμοί με ενσωμάτωση περικοπών δαπανών, θα πω και γι' αυτό, η συγχώνευση και κατάργηση οργανισμών του δημοσίου τομέα και στην επόμενη σελίδα η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην επόμενη σελίδα ανδρών και γυναικών στο δημόσιο στη συνέχεια της καταδικαστικής απόφασης του ΔΕΚ. Αυτή την ώρα λοιπόν από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου, στο Υπουργείο Οικονομικών, συνέντευξη τύπου που παραθέτει στους δημοσιογράφους. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Τοδαβλό που παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου μόλις αυτή ολοκληρωθεί. Αν όχι στη διάρκεια.